Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον Art FM 90,6. Και φυσικά στην εκπομπή ΑΕ που μόλις τώρα ξεκινά και θα σας κρατήσει συντροφιά έως τις 2 το μεσημέρι. Δηλαδή, ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα είναι εδώ και θα σας ενημερώσουν για όλα όσα δεν έχετε ακούσει. Αυτά δηλαδή που είτε περνάνε στα ψηλά γράμματα, είτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν προβάλλουν καθόλου. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να πούμε ότι εκτός από τις 90,6 την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθείτε και μέσω της ιστοσελίδας της, δηλαδή εκπομπή αε.gr. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντάς μας email στην εξής διεύθυνση: εκπομπή αε.gmail.com. Να σας ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματά σας, για τις παρατηρήσεις σας, για τα καλά σας λόγια, για το γεγονός ότι υπάρχουν φίλοι από το εξωτερικό που μας ακούνε και επίσης για το γεγονός ότι η παρέα μεγαλώνει και προστίθονται και νέοι ακροατές. Λοιπόν, Δημήτρη, νομίζω ότι σήμερα πρέπει θα ρίξουμε τα χαρτιά ποια μέρα θα ακούσουμε τα μέτρα. Θα είναι Κυριακή απόγευμα, θα είναι Δευτέρα πρωί, θα είναι Τρίτη. Δηλαδή, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και συζητείται σε όλα τα σπίτια αυτή τη στιγμή, μισθωτών και συνταξιούχων, είναι αν θα είναι η κατάλληλη μέρα για να ακούσουμε τα μέτρα. Γιατί έχει και πολύ μεγάλη σημασία πώς θα είναι οι πλανήτες, τι εκπομπή θα παίζει την ώρα που θα βγει ο κύριος Σαμαράς να μας πει τα μέτρα, αν θα έχουν συναντηθεί πριν οι τρεις αρχηγοί. Ναι, έτσι, δηλαδή όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν και βέβαια εμείς είδαμε ότι τα λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή αυτό μας είπαν από χθες και σήμερα τα δημοσιεύματα εφημερίδων. Υπάρχουν τα λεφτά, τα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους. Ναι, και κάθε χρόνο κρατούν 11,2 δισεκατομμύρια από το φτωχό μας κράτος, το οποίο πασχίζει να ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες του πολίτη, και αυτοί οι άτιμοι, ακατανόμαστοι, όπως τους έλεγε χθες ο κ. Πρεβεντέρης, αυτός, ρε παιδί μου, αυτός. Α, γι' αυτό είσαι συγκεκριμένο. Έχεις δει Πρεβεντέρη, γι' αυτό είσαι συγκεκριμένο. Η προσωποποίηση της αγνότητας της δημοσιογραφίας του τόπου μας ήταν έξω φρενών με τους ελεύθερους επαγγελματίες, διότι αυτοί, λέει, φοροδιαφεύγουν και μάλιστα 11,2 δισεκατομμύρια κατέτος, όσο περίπου δηλαδή το πακέτο το μέτρο που μας ζητάει το ευαγές ίδρυμα που λέγεται Τρόικα, ναι, για να το στερήσουμε. Και γι' αυτό, λέει, φταίει. Όλα αυτό ήταν. Τα μνημόνια γίνανε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν γίνανε. Όλοι πρέπει να όπου βρούμε ελεύθερο επαγγελματία, πρέπει να τον δολοφονήσουμε. Φαντάζομαι ότι η Χρυσή Αυγή θα αλλάξει στόχους τώρα. Θα αλλάξει ρότα τώρα. Ναι, μια και έκανε την δουλειά που τους έβαλε ο Δένδιας να κάνει για τους ελευθερομετανάστες, τώρα θα αλλάξει με τους ελευθεροπαγγελματίες. Λοιπόν, ναι, και βεβαίως όλος τυχαίος, ναι, και θέλω να πιστεύω τυχαίος βεβαίως, ναι, γιατί όλα αυτά είναι όλα τυχαία. Είναι σατανικές συμπτώσεις, ναι, είναι ακριβώς τα λεφτά που μας λείπουν, ναι, την κατάλληλη στιγμή που πρόκειται η κυβέρνηση να πει τα μέτρα. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε από μια τέτοια εκπομπή σαν τη δική μας, δεν θα μπορούσε να περάσει ασχολίαστη η περίφημη μελέτη. Μα πρέπει να το δούμε, γιατί εδώ έχει γίνει έρευνα, λέει. Βεβαίως, αυτό λέω, δεν θα την αφήσουμε έτσι. Θα μας πεις τώρα εσύ πώς έχουν βρεθεί αυτά τα στοιχεία. Βεβαίως. Εγώ θέλω να πω ότι δεν λέμε ότι δεν φοροδιαφεύγουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Προς Θεού, έτσι. Δεν ζούμε σε κάποια αγγελική κλάση. Όχι, δεν ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Το ζήτημα της φορολογίας, το ζήτημα το φοροδιαφεύγω ή φοροδιαφύγη, δεν είναι ηθικό θέμα. Και μάλιστα ηθικολογία σε επίπεδο Πρεβεντέρη και Τζίμα. Για να βάλω και την Τρέμη. Ναι. Δεν μπορούν οι εκπρόσωποι, ό,τι πιο παρασιτικού και διεφθαρμένου υπάρχει στη χώρα μας, να είναι τιμητές. Εντάξει, μισό λεπτό. Έχει όρια η ιστορία. Λοιπόν, για κάποιους η φοροδιαφυγή είναι μέσο επιβίωσης και για κάποιους άλλους είναι μέσο πλουτισμού. Mm-hmm. Εντάξει, για αυτούς που είναι μέσο πλουτισμού δεν ασχολείται κανένας, διότι είναι φίλοι της κυβέρνησης, στυλοβάτες της κάθε κυβέρνησης και των κομμάτων εξουσίας. Αυτοί συνεχίζουν να κάνουν το βιολί τους. Δεν τρέχει τίποτα με αυτούς. Για παράδειγμα, δεν μας εξηγεί κανένας, για παράδειγμα, ναι, γιατί δεν πληρώνουν ΦΠΑ οι εφοπλιστές. Για το θέμα της ανάπτυξης. Πολύ. Γιατί, ναι, θα σηκωθούν να φύγουν να πληρώσουν. Ναι, βεβαίως. Διότι θα υποφέρουν τα φύκια. Διότι αν πληρώσουν οι ΦΠΑ οι εφοπλιστές, θα μείνουμε από φύκια ως Αιγαίο. Mm-hmm. Άφησε τα ψάρια τι θα πάθουν. Λοιπόν,
δεν πληρώνουν ΦΠΑ οι εφοπλιστές. Για εκτοπλόοι, δεν λέω για τους πρωτοπόρους. Οι πρωτοπόροι αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Τους πληρώνουν για πάνω. Λοιπόν, δεν είναι κουφό αυτό πράγμα. Αν τα βάλουμε κάτω, ξέρετε πόσα λεφτά αυτά είναι για να πληρώσω και από αυτό, από το ΦΠΑ, δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν αυτοί. Ναι. Εντάξει, το τσακώνεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ, ναι, ναι. Πολύ εύκολο είναι και πολύ πολλά εύκολο, λεφτά. Όντως. Τι θα μας αφήσουν χωρίς πλοία? Ποτέ μη σώσουν να εμφανίζονται εφοπλιστές σε αυτόν τον τόπο. Η κατάντια της εκτοπλοείας, η κατάντια των συγκοινωνιών με την νησιωτική Ελλάδα είναι το αποτέλεσμα του μονοπωλίου των εφοπλιστών. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, που είναι, μιλάμε Μητρόπολη της ελεύθερης αγοράς. Δεν έχει αφήσει στο έλεος ιδιωτικών εταιριών την ακτοπλοεία της. Ποτέ, πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει. Με ξέρεις βεβαίως κάτι το κοσμικές καταστάσεις, δεν το συζητάμε έτσι. Πόσο μάλλον σε εμάς που είναι ιδιαίτερο θέμα. Βεβαίως, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε ένα σύμπλεγμα νησιών τεράστιο και. Δεν σου λέω να μην υπάρχουν ιδιώτες. Ας υπάρχουν ιδιώτες εφοπλιστές. Αλλά ο κορμός, αυτός που, δηλαδή, που σηκώνει, πρέπει να είναι το κράτος. Οφείλει να είναι το κράτος. Όπως όλες τις δημόσιες συγκοινωνίες. Όπως όλες τις συγκοινωνίες. Γιατί οι συγκοινωνίες είναι στρατηγική σημασία, υποδομή για την κοινωνία. Και ξέρεις, είναι ιδιαίτερο το θέμα, ειδικά μετά την πώληση της Ολυμπιακής. Βεβαίως. Καλά, κοινή μου το θυμίζει το Χατζηδάκη, τον είδα και χθες και μου. Να σου πω όμως, έχει σημασία. Εδώ βγήκε μια έρευνα, παιδί μου. Ναι. Και έχει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, δημοσιεύονται σήμερα στον τύπο. Λοιπόν, ας δούμε όμως πρώτα. Και θέλω να μου τα πεις λίγο αυτά τα στοιχεία. Ναι, καταρχήν. Γιατί εσύ, ας πούμε, τα αντικρούεις αυτά? Βεβαίως, είμαι από αυτούς που τα αντικρούν. Και αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Διότι κοιτάξτε, μας παρουσιάζουν μια μελέτη την οποία την εμφάνισαν. Ως εξής, για να καταλάβουμε, ακούστε πώς την εμφάνισαν δύο αμερικανικά πανεπιστήμια. Κατέληξαν μετά από επίπονη έρευνα στο συμπέρασμα που λίγο πολύ αποτελεί κοινό μυστικό στη χώρα ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν περισσότερο. Αυτή είναι η είδηση, όπως μεταδίδεται. Ναι, καλά, αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε έρευνα. Ναι. Όχι, μισό λεπτό. Πρώτον, ούτε είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν περισσότερο, είναι άλλοι. Μάλιστα. Έτσι. Και το τι κοινό ή μυστικό υπάρχει στη χώρα, ας πούμε για παράδειγμα, την ίδια ώρα που πάνε να υπογράψουν νέες συμβάσεις με τους μεγαλεργολάβους που έχουν φάει τα λεφτά του Κοσμάκη και τρώνε τα λεφτά από τα διόδια για τους ίδιους δρόμους που έχουν ήδη συμβάσεις, που έχει συμβάσεις αυτές, ακόμη και αυτές οι επικοινωνικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει παλιά έχουν πέσει έξω και χρωστάνε ρήτρες οι μεγαλεργολάβοι. Τώρα πάει ο Χατζηδάκης και οι άλλοι να υπογράψουν νέα σύμβαση για να τους χαρίσουν τα περίπου 4 με 5 δισεκατομμύρια που αυτοί οφείλουν να γυρίσουν στο δημόσιο σύμφωνα με τις παλιές απεικιοκρατικές συμβάσεις. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα μην μιλάμε λοιπόν για το ελεύθερο επαγγελματία. Λοιπόν, θα δούμε όμως ποια είναι η πραγματικότητα. Να δούμε όμως την. Δύο αμερικανικά πανεπιστήμια κατέληξαν μετά από επίπονη έρευνα, μιλάμε υδρότας, στο μέτωπο, στο συμπέρασμα κτλ. Ποια είναι τα δύο πανεπιστήμια? Κανένα. Μια μικρή ομάδα οικονομολόγων που γνωρίζονταν προφανώς μεταξύ τους πήραν την πρωτοβουλία δική τους. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Δεν το ξέρω. Πες ότι είναι δική τους πρωτοβουλία. Λοιπόν, να κάνουν μια μελέτη. Ναι. Κανένα πανεπιστήμιο. Κανένα πανεπιστήμιο δεν έκανε οργανωμένη μελέτη για αυτό το ζήτημα. Δεν ήταν υπό την αιγίδα του πανεπιστήμιου. Ήταν δική τους δουλειά. Μάλιστα. Είναι μια ομάδα οικονομολόγων οι οποίοι δουλεύουν σε κάποια πανεπιστήμια. Η κυρία λέκτορας είναι, η κυρία Τσότορου, ξέρω εγώ πώς λέγεται. Καλά, τέλος, δεν έχει σημασία νομίζω τα όνομα. Καμία, ναι, ναι, καμία. Να πάμε τώρα στη μελέτη αυτή καθ' αυτή. Ναι. Λοιπόν, η μελέτη κάνει το εξής. Όσοι είναι οικονομολόγοι, και τέλος πάντων οικονομολόγοι με τριβή, όχι οικονομολόγοι γιάχνοι, έτσι, λοιπόν, αυτό που θα ακούσουν θα καταλάβουν αμέσως γιατί πράγμα μιλάμε. Θα να καταλάβουμε και εμείς οι απλοί. Λοιπόν, ναι, ναι, όχι, εγώ πιστεύω θα είναι απλό. Λοιπόν, προσέξτε τι κάνανε αυτά τα καλόπαιδα. Mm-hmm. Πήγανε σε μια τράπεζα, εμπορική τράπεζα της Ελλάδας, αντιπροσωπευτική την ονομάζουν. Με ποια κριτήρια αντιπροσωπευτική δεν μας λένε. Ο Αλλάχ. Έτσι θα δώσει να μας την κάνει. Σε μια τράπεζα από όλες που έχει η Ελλάδα, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Η οποία αποδέχτηκε να τους δώσει τι? Ναι. Τα στοιχεία πληρωμής των δανείων των ελεύθερων επαγγελματιών πελατών της. Α, πόσα δάνεια έχουν πάρει οι ελεύθεροι επαγγελματίες από αυτή την τράπεζα? Πόσο πληρώνουν για τα δάνεια? Πόσο πληρώνουν κάθε χρόνο, λοιπόν. Για τα δάνεια. Μάλιστα. Συγκεκριμένα για το 2009 γίνεται συγκεκριμένη μελέτη, αλλά νομίζω ότι κάποια άλλα χρόνια δεν έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν. Τα πήραν λοιπόν από αυτή την τράπεζα, τη μία τράπεζα,
Λοιπόν, και μετά, κάναν την αναγωγή στο δηλωθέν εισόδημα των ελευθεροπαγγελματιών. Είχαν και τα στοιχεία πόσο δηλώνουν εισόδημα αυτοί. Ναι, αυτό είναι από τη φορολογία. Υπάρχει το στατιστική δηλωθέντος εισοδήματος από το Γενικό Λογιστήριο. Λοιπόν, συνέκριναν αυτά τα δύο. Και βγάζουν λοιπόν ότι ο μέσος όρος είναι οι πληρωμές των δανείων που κάνουν οι ελευθεροπαγγελματίες κάθε χρόνο είναι 82,8% του δηλωθέντος εισοδήματος. Ναι. Στην εφορία. Ναι. Ωραία, μέχρι εδώ. Ναι, αυτό το εγώ ξέρω ότι οι οικονομολόγοι του συνάφη θα γελάει τώρα και μόνο από αυτό το πράγμα που έχει ακούσει. Αλλά τέλος πάντων, να το κάνουμε πιο λιανά. Μία απλή ερώτηση. Θα γεννιόταν σε οποιονδήποτε σοβαρό άνθρωπο ασχολιόταν με τέτοια έρευνα. Το ποσοστό πληρωμής αναχρηματοδότησης του χρέους, το λένε οι οικονομολόγοι, έχει υπολογιστεί. Δηλαδή, είσαι ελευθεροπαγγελματίας, που είσαι, ξέρω ότι είσαι, έτσι, όπως πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, και έχεις χρέη στις τράπεζες. Μα πιστωτικές κάρτες, μα στεγαστικά, μα ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, και δεν μπορείς να τα πληρώσεις. Ναι. Τι πας και κάνεις, αναζητάς νέα δάνεια. Πάω και ξαναδανίζομαι για να μπορέσω να αποπληρώσω αυτά μπράβο. Που έχω. Από πού δανείζεσαι? Από άλλη τράπεζα. Μπράβο. Λοιπόν, υπολογίστηκε το ποσοστό αναπλήρωση πληρωμής των τρεχόντων δανείων από άλλα δάνεια που παίρνουν ελευθεροπαγγελματίες? Ερώτημα. Όχι από ό,τι φαίνεται. Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που έχετε δώσει. Πρώτον, γιατί το στοιχείο αυτό δεν υπάρχει. Γιατί για, αυτό το στοιχείο, για να υπάρξει αυτό το στοιχείο θα πρέπει να πάρει στοιχεία από όλες τις τράπεζες. Ή τουλάχιστον θα πει πρέπει να πας στην Τράπεζα της Ελλάδος και να πεις, ελάτε εδώ κύριοι, το τμήμα μελετών ή ποιος άλλος, έχετε κάνει αυτόν τον υπολογισμό, ανακατηγορία? Θα σου πούνε όχι. Γιατί δεν τον έχουν κάνει. Μάλιστα. Υπάρχει εκτίμηση. Ούτε την εκτίμηση έχουν πάρει υπόψη τους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις ότι οι ελευθεροπαγγελματίες ή μια οποιαδήποτε κατηγορία θα μπορούσε να γίνει παντού αυτό. Ναι. Γιατί αν το κάνανε και στους μισθωτούς και συνταξιούχους, πάλι τα ίδια αποτελέσματα θα βγάζανε. Γιατί οι αξιωματικές παραδοχές που κάνουν είναι λάθος. Πρόσεξε να δεις λοιπόν τι γίνεται. Όταν βγάζεις λοιπόν ότι το 82% του εισοδήματός σου σαν ελευθεροπαγγελματίας είναι πληρωμές δανείων, διότι να συντρέχουν, μπορεί να συντρέχουν, έτσι. Είτε δηλώνεις παραμύθι εισόδημα, έχεις παραπάνω εισοδήματα και τα πληρώνεις εξιδίων εισοδημάτων. Σωστό. Βεβαίως. Είτε πας και δανείζεσαι για να καλύψεις το επιπλέον της πληρωμής του δανείου που δεν το έχεις. Υπάρχει βέβαια και η συνεισφορά της οικογένειας, έτσι. Ναι, αλλά λέμε, εντάξει, οι οικογενειακές είναι οι δηλώσεις. Οι οικογενειακές είναι οι δηλώσεις. Ναι, θέλω να πω, παιδί μου, ξέρεις τώρα, υπάρχουν και τα παιδιά, μπορεί να είναι 30-35 ετών και ο μπαμπάς με τη μαμά να προσφέρει. Η φορολογική δήλωση τα καλύπτει αυτά. Ίσως αυτοί οι ξένοι Αμερικάνοι δεν το γνωρίζουν αυτό, αλλά στην Ελλάδα λειτουργεί ακόμα η οικογένεια. Δηλαδή λειτουργεί αυτό να προστατεύει η οικογένεια. Το παρουσιάσανε στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Καλά, εγώ δεν έχω καλή γνώμη για το Οικονομικό Επιμελητήριο, ποτέ δεν είχα, γι' αυτό και δεν είμαι γνωστό. Το παρουσιάσανε στο Οικονομικό Επιμελητήριο και το αποδέχτηκε το Οικονομικό Επιμελητήριο. Ναι, δεν τα έκανε κάποια αμφισβήτηση. Εδώ διάβασα τη δήλωση του Προέδρου. Τρία πουλάκια κάθονται, πιάσε ένα ταμπούρι, λείψε ένα γλυφιτζούρι. Δεν είναι θέμα τώρα, δηλαδή. Σκέφτηκα κάτι δαιμόνιο. Μήπως το χρηματοδότησε ο Θόδωρος Πάγκαλος επειδή είπε το περίφημο μαζί τα φάγαμε. Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρουν τα κίνητα. Τα κίνητα κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν καριερίστικα. Πουλάω εξυπηρέτηση σε ένα καθεστώς για να έχω καλύτερη καριέρα. Δεν είναι θέμα εκεί. Το θέμα είναι το εξής, για να καταλάβουμε. Πώς είναι δυνατόν ένα σοβαρός δημοσιογράφος, που κανένας βέβαια δεν είναι σοβαρός δημοσιογράφος, γιατί ειδικά από αυτούς που το παρουσιάζουν, ειδικά από αυτούς, γιατί οι μεν δέχονται διαταγές και εκτελούν διαταγές, οι δε είναι ζωντόβολα. Εντάξει, συγγνώμη για το αυτό, αλλά αυτούς έχω γνωρίσει. Με ξέρεις βεβαίως. Να σου πω κάτι. Και οι δημοσιογράφοι, δηλαδή όταν εγώ παίρνω μια έρευνα, εντάξει, δημοσιογράφος είμαι, δεν σημαίνει ότι ξέρω τις επιστήμες του κόσμου, δεν ξέρω οικονομικά. Όχι, είμαι δημοσιογράφος. Πάρε ένα τηλέφωνο, ρε Χριστιανέ. Θα πάρω δύο οικονομολόγους έτσι να μου σου πούνε. Πει ο άλλος. Πες μου για αυτό το θέμα, πώς και τι. Αυτό θέλω. Λοιπόν, να πω. Το ενδιαφέρον που, λοιπόν, που. Δεν μπορώ να υιοθετήσω οτιδήποτε παίρνω στα χέρια μου. Αλλά αν έχεις εντολή όμως από τον εργοδότη σου. Από αυτούς δηλαδή που φοροκλέβουν το κράτος συστηματικά και έχουν τα κανάλια όμως να τους υπερασπίζονται. Ναι. Ιδιοκτήτες των καναλιών και τα λοιπά. Λοιπόν, και παίρνεις σου δίνει εντολή να προβάλλεις έτσι χυδαία αυτή την είδηση, που δεν είναι είδηση, μαύρη προπαγάνδα. Δύο πανεπιστήμια λέει μετά από επίπονη έρευνα. Το μόνο επίπονο, αν υπήρξε κάτι επίπονο σε αυτή την έρευνα, είναι να πάρεις τα στοιχεία από την τράπεζα. Αλλά για να στα δώσει η τράπεζα. Ναι.
κάτι ύποπτο συμβαίνει. Διότι όπως ξέρει το συνάθη, το να πας σε μια τράπεζα και να ζητήσεις στοιχεία, τα στοιχεία αυτά, είναι καλύτερα να πας στη CIA και να τους ζητήσεις αποχαρακτηρισμό εγγράφων. Πιο εύκολα σου δίνει η CIA παρά τα στοιχεία η τράπεζα, που σημαίνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Μάλιστα. Αλλά τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει εμένα το περίεργο, το θέμα είναι αυτό. Λοιπόν, άρα παρουσιάζουν μια έρευνα. Ποια είναι η βάση δεδομένων, γιατί σε μια τράπεζα δεν ξέρουμε. Όχι, αυτό που παρουσιάσαν στο οικονομικό μελητήριο και που είδα εγώ είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Πρωτοετής φοιτητής θα τους είχε κάνει σκόνη. Αν σηκωρώταν εκεί πάνω και τους ρωτούσε. Συγγνώμη κύριε μου, δεν γνωρίζετε. Εγώ δεν γνωρίζω ελεύθερο επαγγελματία αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή, για πολλά χρόνια, όχι τώρα. Έτσι. Πριν από την κρίση. Γιατί τα στοιχεία αυτά υποτίθεται είναι πριν από την κρίση που έχουν υπολογιστεί. Για πολλά χρόνια ο καθημερινός του Γολγοθάς είναι πού θα βρει μετεχνολογημένη επιταγή να ανταλλάξει με μετεχνολογημένη επιταγή. Αλληλόχρεο με αλληλόχρεο, δάνειο με δάνειο, πιστωτική κάρτα με πιστωτική κάρτα. Δηλαδή γίνεται της τρελής. Τώρα βεβαίως είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση για δύο λόγους. Πρώτον, κοπήκαν αυτά, δεν δίνουν οι τράπεζες. Δεν έχεις δυνατότητα, δεν έχεις τζίρο και έχεις και ένα κράτος που σε αρμέγει φορολογικά και σε έχει διαλύσει κυριολεκτικά. Έτσι, με τη φοροκλοπή. Λοιπόν. Και έρχονται αυτές οι εκθέσεις, που ξέρεις κάτι Δημήτρη, δεν είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή αυτές ρίχνουν λάδι στη φωτιά σε όλο αυτό που συμβαίνει επί δύο χρόνια, όπου Έλληνας κατασκοφατείται σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, ως τεμπέλης, φοροφυγάς, τραμπούκος και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Έτσι. Και έρχονται εδώ και εμείς την κάνουμε σημαία μας. Και να πω και κάτι παραπάνω. Και λέμε ότι ναι, είμαστε φοροφυγάδες. Εγώ έχω γράψει αναλυτικά και ένα σημείωμα, θα μπορούσε να το βρει κανείς στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί, γιατί δίνω και ταξί στοιχεία. Στο blog δείχνει... σου, στο Δημήτρης Καζάκης. blogspot.com. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις όμως τώρα. Τα αντίστοιχα χρόνια που κάνουν αυτή τη μελέτη, έτσι, τη μελέτη μεσαγωγικά, έχουμε τα εξής δεδομένα. 193 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας που κάνουν φορολογική δήλωση, που είναι το 0,08%. Το συνόλο των επιχειρήσεων που κάνουν φορολογική δήλωση. Των νομικών προσώπων δηλαδή που κάνουν φορολογική δήλωση. Ναι. Δήλωσε το 2009 8 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικά κέρδη. Δηλαδή το 48% του συνόλου φορολογικών κερδών που δηλώθηκαν. Το 0,08 το 48% των κερδών. 8 δισεκατομμύρια. Το 10, οι 174 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, μάλιστα, το 0,07%, δήλωσαν 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογητέα κέρδη. Ωραία. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πώς γίνεται αυτές οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνουν τις πολυεθνικές, τις τράπεζες, μάλιστα, και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ποιοι είναι. Ωραία. Που είναι κατά μέγιστο 200 επιχειρήσεις όλες και όλες. Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται το 2009 να δηλώνουν 8 δισεκατομμύρια φορολογητά κέρδη και την ίδια χρονιά, ναι, να βγαίνουν στο εξωτερικό, να εξάγονται στο εξωτερικό 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή κερδών, μερισμάτων και τόκων. Αυτό τώρα υπάρχει μια απόκληση. Έτσι, πάμε παρακάτω. Πώς γίνεται το 2010 να δηλώνουν 7,1 ναι, δισεκατομμύρια ευρώ φορολογητέα κέρδη, ναι, και να εξάγουν οι ίδιες εταιρείες, ναι, 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό με τη μορφή κερδών, μερισμάτων και τόκων. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχει η εφορία. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Μπράβο που το λες, δεν τα έχει ανακαλύψει εσύ κάπου. Όχι, όχι, και να διευκρινίσω. Σε σκοτεινές διαδρομές. Είναι επίσημα στοιχεία. Ναι, να διευκρινίσω. Ωραία. Για να μην με λυπούνται, μάλιστα, οι ακροάτες. Δεν ήταν επίπονη η προσπάθεια για να τα βρω. Ήταν ιστορία απλά, λίγο φίλο να ξεφυλίσουμε για να τα βρούμε. Τουλάχιστον κάποιος που ασχολείται ξέρει πολύ καλά που είναι τα στοιχεία. Οπότε είναι δημοσιευμένα στοιχεία, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και όπως τόσο εύκολα τα βρήκες εσύ. Βεβαίως. Τα έχει και το κράτος. Ερώτημα τώρα. Κάτι πολύ απλό. Πόση νοημοσύνη χρειάζεται ο πρόεδρος του ΣΔΟΕ ή οι διευθυντές της ΦΑΕ, δηλαδή των φορολογικών αρχών που κοιτάνε, ναι, αυτές τις μεγάλες εταιρείες, ναι, να δουν αυτά τα στοιχεία και να, για καθέστερε μάγκες. Ναι, αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Άρα έτσι, πάμε σε ελέγχο. Και να δούμε πόσο δύσκολο είναι, ναι, και πόσο δύσκολο είναι, πόσο ανθρώπινο δυναμικό χρειάζεται,
πόσο υπολογιστικό σύστημα, πόσο υπολογιστικό όγκο χρειάζεται. Mm-hmm. Έτσι, για να έχουμε αυτούς τους 200 ομίλους, επιχειρηματικούς, ναι, επιχειρηματικές, ναι, 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 επιχειρήσεις, ναι, σε μόνιμη φορολογική εποπτεία. Μόνιμη. Μα θα σου πει κάτι, αν τους έχεις σε μόνιμη φορολογική εποπτεία, σου λέει εδώ πέρα κάνεις ένα καθεστώς ασφικτικό, σκοθώ να φύγω. Μακάρι. Δηλαδή υπάρχει αυτό, θέλω να σου πω τώρα, αυτό το υπάρχει σύστημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παράδειγμα. Γι' αυτό οι μεγάλες εταιρείες πάνε και κάνουν offshore στις Μπαχάμες και στα Καϊμάν. Mm. Για να μεταφέρουν εκεί τα βασικά τους λογιστήρια. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί υπάρχει μόνιμη εποπτεία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μόνιμη εποπτεία. Μόνιμη εποπτεία στις μεγάλες εταιρείες. Ναι, για τις μεγάλες εταιρείες. Ναι, αυτό. Ναι. Μόνιμη. Και υποχρεούνται μάλιστα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, ειδικά και τη δημιουργία διοικητικών συμβουλίων. Board of Directors τα λένε λοιπόν, mm-hmm, τα οποία θα είναι πρόσωπα τα οποία δεν συνδέονται με την εταιρεία. Όχι πως δεν τα παρακάμπτουν, παρακάμπτουν όλα αυτά, δεν είναι εγώ. Αλλά δηλαδή εμάς το όνειρό μας ήταν να γίνουμε Μπαχάμες. Όχι, κάτι χειρό. Όχι, μας το λέει ο Ελντοράντο, μας το είπε ο κύριος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Θα το πούμε παρακάτω. Λοιπόν. Οπότε έχει αυτά τα στοιχεία, του τα δίνουν στο πιάτο, είναι πάρα πολύ απλά, δεν χρειάζεται να ψάξει τίποτα. Εάν τοποθετούσαν έναν επίτροπο σε κάθε λογιστήριο, όπως κάνει για παράδειγμα για τα τελευταία 20 χρόνια το κάνουν σε 3 καντόνια στην Ζυρίχια, στην Ελβετία. Ναι. Το κάνουν. Λοιπόν, στις μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές κυρίως, έχουν βάλει μόνιμη επιτροπία. Και σου λέει γιατί. Γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν εύκολα το μαύρο χρήμα. Αυτό εντοπίζεται. Ναι. Είναι εύκολο και φορολογήσιμο. Μάλιστα. Απλά αλλάζει η πολιτική βούληση. Σου φορολογώ και τα κέρδη που εξάγεις. Γιατί αυτά δεν είναι από τα κέρδη που φορολογούνται. Είναι από τα κέρδη που δεν φορολογούνται και έχουν δικαίωμα να τα εξάγουν. Δηλαδή, τα πραγματικά τους κέρδη δηλαδή είναι 8 δις συν 13, συν 13 είναι. Και φτάνουμε στα 21 δισεκατομμύρια. 21 δισεκατομμύρια. Αν το πάμε 40%, γιατί τόσο φορολογούν τον κακομοίρη, τον ελεύθερο επαγγελματία. Έτσι. Ναι, 40%. Βέβαια. 40%. Άμα το πάμε 40%, πόσο βγάζεις? 8 δις. Νόμιμη φορολογητέα ύλη. Οπότε βγάλαμε 8 δις, κάτι παραπάνω από 8 δις, είναι οι μισθοί, οι περικοπές σε μισθούς. Ναι, και όλο το κοινωνικό πακέτο. Το κοινωνικό πακέτο που ζητάει η Προτρόικα. Ναι, που ψάχνουμε να βγούμε τα εισοδήματα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Και κανένα από τα τρία κόμματα δεν το σκέφτηκε αυτό. Και αυτό είναι φορολογητά, γιατί είναι επίσημα στοιχεία. Ναι. Δεν είναι κάτι που το κρύβεις. Οπότε πρέπει να έχεις στοχευμένους ελέγχους, να στέλνεις επιτροπές, επιτροπάτα, μηχανισμούς, ιστορίες, διοικητικά πράγματα. Τίποτα. Είναι 200 εταιρείες. Τις ελέγχεις ανά πάσα στιγμή. Τις κάνεις φιλοφτερό, ό,τι ώρα θέλεις. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Και αν το κάνεις αυτό, λοιπόν, αυτόματα ελέγχεις, υπερκοστολογήσεις και υποτιμολογήσεις. Mm-hmm. Α, οπότε πας και στο θέμα των τιμών. Α, μπράβο. Ελέγχεις τα τιμολόγια τους και τις συγκρίνεις. Ελέγχεις επίσης την κίνηση κεφαλαίου ανάμεσα στις ενδοεταιρικές ή ενδοομιλικές συναλλαγές. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα, οποιοδήποτε εφοριακό. Ασχολείται με φορολογία ανωνύμων εταιριών και τέτοιων εταιριών, θα σου πει αυτό το πράγμα είναι μεγάλος βραχνάς. Και τρίτο, η αποφυγή του ΦΠΑ από τις πολυεθνικές μέσω λαθρέας εισαγωγής και εξαγωγής, δηλαδή μέσω πλαστών τιμολογίων, τα οποία γίνονται ενδοτερικά και γλιτώνουν από το ΦΠΑ. Ξέρεις πόσο εύκολα αυτά τα πράγματα λύνονται? Πάρα πολύ εύκολα. Και μάλιστα με ένα φορολογικό μηχανισμό στο 1 τρίτο της απασχόλησης που έχει σήμερα. Δεν λέω να του απολύσουμε του υπόλοιπου. Ναι, μπορούμε να του χρησιμοποιήσουμε παραγωγικά, θέλω να πω. Αυτό το πράγμα. Και να το λήξουμε. Ναι. Λοιπόν, το ζήτημα αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, πρώτον, αν θέλει να μελετήσει το ζήτημα τη φοροδιαφυγή, δεν αρκεί να βρει τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι σχετικά εύκολα. Mm-hmm. Έχουν γίνει πολλές, πολύ πιο αξιολόγιες μελέτες. Από αυτές τις ανοησίες που βγάζουν τώρα. Που λοιπόν, γίνεται αναπαραγωγικό. Που ξέρουμε λίγο πολύ. Και αν θες να την πιάσει, είναι πολύ εύκολο. Θέμα πολιτικής βούλησης και μηχανισμοί πάντα, υπάρχουν βέβαια, τα πάντα. Πάντα. Λοιπόν, αυτό όμως που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει φορολογική εντυμότητα, δηλαδή με την έννοια της το να θέλεις να πληρώσεις φόρους σου, εάν δεν υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη. Και φορολογική δικαιοσύνη είναι ότι δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί το φορολογικό μας σύστημα να συμβάλλει στην ανισοκατανομή πλούτου και εισοδήματος. Λοιπόν, δεν μπορεί ο κύριος Αλαφούζος, και ο κύριος Πρετεντέρης να τις καπουλάρουν από την εφορία και μετά να ζητάνε τον ελευθερό επαγγελματία και τον μισθωτό να τον λιώσουν. Υπάρχει ένα θέμα εδώ.
Δεν μπορεί να χρωστάνε δισεκατομμύρια οι κανανάρχες σε αγγελώσιμα ιστορίες ή δεν ξέρω τι άλλο και να παίζουν τις κυβερνήσεις και την ίδια ώρα να συντρίβουν τον μικρό μεσαίο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα και θα το δούμε. Θα, κάνουμε μια, έτσι, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, αλλά θα γυρίσουμε γιατί θέλω όχι, να δούμε. Για να τελειώσει αυτό. Α, γιατί έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Έτσι. Θα πάμε παρακάτω. Αλλά τα οποία είναι σοκαριστικά. Έχει πολύ δε περισσότερο ζήτημα σήμερα. Δεν οφείλω να μην πληρώσω φόρους. Γιατί, σε ποιο κράτος θα πληρώσω φόρους? Στο κράτος των δανειστών? Στο κράτος που με εξοντώνει? Για ποιο λόγο να πληρώσω φόρους? Για την υγεία που τη διαλύσανε, ό,τι και αυτό υπήρχε? Για το ΕΟΠΗ το φάντασμα που δεν υπάρχει ιατροφαρμακευτική? Για τα σχολεία που τα διαλύουν και αυτά? Για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση που τη στέλνουν, σε επίπεδο λιβερίας? Αφού πλέον δεν είναι ανταποδοτική αυτό. Ακριβώς. Για ποιο λόγο? Φόρους πληρώνουμε για να γυρίζουν πίσω σε εμάς. Θα απελευθερώσουμε τη χώρα. Θα απελευθερώσουμε τη χώρα. Πρώτα θα απελευθερώσουμε τη χώρα. Σήμερα η φορολογική ανυπακοή είναι βασικό δημοκρατικό καθήκον του Έλληνα πολίτη. Όπως ήταν πάντα. Δεν είμαστε σε φεουδαρχία. Ο άρχοντας αποφασίζει και ο υπόδουλος πληρώνει. Έτσι. Αυτό τώρα είναι... Όσο και αν το θέλουν οι ορισμένοι. Να το πάμε εκεί το θέμα. Λοιπόν, είναι δημοκρατικό καθήκον να μην πληρώσεις φόρους. Γιατί αυτοί οι φόροι δεν αφορούν τη χώρα σου. Δεν αφορούν τη δική σου ευημερία. Δεν αφορούν την ανταπόδοση με υπηρεσίες δημόσιες. Αφορούν ένα απόλυτα διεφθαρμένο, ένα από τα πιο διεφθαρμένα στον κόσμο πολιτικά συστήματα. Ναι, Δημήτρη, και φυσικά μιλάμε για τους δανειστές και τους κατακτητές αυτής της χώρας. Αισθάνομαι ότι δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να το αποφασίσει αυτό. Όχι, αυτό σίγουρα. Κατάλαβες, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε διαστάσεις. Και είναι μαγιά τους και κάνουν. Αλλά είναι λίγοι. Το θέμα είναι να γίνουν περισσότεροι. Ναι, γι' αυτό και έχουμε υποσχεθεί. Γι' αυτό και έχουμε υποσχεθεί την πρωτοβουλία που θα πάρουμε ώστε να. Επειδή αυτό πρέπει να είναι από παντού εξασφαλισμένο και κλειδωμένο, θα έρθει κατάλληλη στιγμή. Αλλά μη σας τρομάζουν όταν σας στοχοποιούν. Φοροδιαφεύγει αυτός. Ναι, ποιος το λέει? Ποιος το λέει? Το πιο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που έχουμε στον πλανήτη. Επισήμως, το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας κατατάσσεται το δεύτερο πιο διεφθαρμένο στον πλανήτη μετά το Μεξικό. Ναι. Και αυτοί, με τα παπαγαλάκια τους, με τους πεντεντέδιδες τους, με τους τζίμες και όλο αυτό το συνοθήλευμα, αυτό τον άθλιο τύπο τον είχα γνωρίσει από τον Κουκουέ, πανά θεμάμαι τι εντάξει. Έχει βγάλει αυτό το κόμμα. Λοιπόν, αυτό ήταν από πιτσιρικάς πώς το λένε, ο εγκέφαλος στην τσέπη. Ήταν ταυτισμένο με την τσέπη. Λοιπόν, και να ερχόνται και να μας λένε τώρα για τον ελεύθερο επαγγελματία, οι άχρηστοι, αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ, η αργόσχολη, η έκφραση της διαφθοράς και του παρασιτισμού. Είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο, στοχοποιούμε διάφορες τάξεις. Ναι, ναζιστική λογική. Αυτό είναι. Έτσι όπως στη ναζιστική κατοχή. Έτσι στρέφουμε τη μία τάξη να δούμε τι άλλε και θεωρούμε ότι. Στη ναζιστική κατοχή αποτελούσε αντίσταση το να μην πληρώσει τις αναγκαστικές καταβολές και φόρους του ναζί κατακτητή διαμέσου των δοσιλόγων που βεβαίως όλοι λέγανε με τις απολογίες τους μετά στη δίκη των δοσιλόγων. Λέει τι είναι, διεθνής υποχρέωση, τι να κάνουμε, να μην το επιβάλλουμε. Λοιπόν, έτσι είναι σήμερα, αντίσταση ενάντια του κατακτητή για να κερδίσουμε τη χώρα μας ξανά, να απελευθερωθεί η χώρα, η μη πληρωμή των φόρων. Των χαρατσιών και των φόρων. Πάρτε μια ανάσα, γιατί όταν θα γυρίσουμε με τα στοιχεία που έχει σήμερα ο Δημήτρης Καζάκης, θα σας χρειαστεί. Λοιπόν, μετά τον αιώνιο Τζον Λένον, επιστροφή στην πραγματικότητα, γιατί σας υποσχέθηκα πρέπει να πάρατε μια ωραία μουσική ανάσα, διότι έχουμε στοιχεία τώρα εδώ που θα σας δημιουργήσουν ένα μικρό πονοκέφαλο.
Πάντα στο θέμα της φοροδιαφυγής. Μάλλον δεν είναι ακριβώς φοροδιαφυγή εδώ. Εδώ είναι κάτι είναι άλλο. Οφειλές, οφειλές είναι οφειλές. Αφού λοιπόν καταρρύψαμε λίγο ως πολύ αυτή την έρευνα της σπουδαία που μας έχουν από χθες διαλαλούν τα μέσα ενημέρωσης, πολιτική και τα σχετικά για το ότι φταίνει οι ελεύθεροι επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα λοιπόν που έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το Υπουργείο Οικονομικών χαρίζει χρήμα. Βεβαίως. Με βάση τις εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, το 2003 μέχρι 2010 χαρίστηκαν με υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών. Δεν είναι αυτά που λέμε, πάμε στα δικαστήρια και γίνονται συμβασμοί και τελειώνουμε. Όχι, μιλάμε για, χαρισμένες οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Λοιπόν, το σύνολο από το 2003 μέχρι το 2010 που είναι τα διαθέσιμα στοιχεία από το Ελεκτικό Συνέδριο. Μάλιστα. Είναι 16,8 δισεκατομμύρια τρέχουσες τιμές. Εάν τις τιμές τις ανάγουμε σε 2011, δηλαδή αν αυτές τις είχαμε τις οφειλές μέχρι το τέλος του, σε τιμές του 2011, τις είχε εισπράξει το ελληνικό δημόσιο, θα υπερβαίνουν τα 19 δις. Με ποια λογική γίνεται αυτό? Με το ότι είναι φίλος μου αυτός και το σβήνω. Παράδειγμα, το 2003 οι διαγραφήσεις οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο, που είναι φορολογικά αλλά και μη φορολογικά έσοδα, λοιπόν, έφτασαν και ξεπέρασαν το 1,5 δις. Το 2004 το 1,4 δις. Το 2005 έπεσε λίγο, ήταν 767 εκατομμύρια. Το 2006 το 1,8 δις. Το 2007 τα 3,5 δις. Εδώ ανεβαίνει. Πολύ, ναι, πολύ. 2008 τα 6 δις. Εδώ, πια είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση της μιας χρηματιστηριακής εκείνη την εποχή, που τις ρίξανε για τα σταλίες στο χρηματιστήριο, παρανομίες κτλ. Τις ρίξανε πρόστιμο 5 δις και τις το χάρισε ο κύριος Αλογοσκούφης. Δηλαδή λοιπόν, δεν πήγε η χρηματιστηριακή εταιρεία στη συνέχεια στα δικαστήρια, έκανε έφεση. Της το χάρισε ο Αλογοσκούφης. Λοιπόν, εδώ μιλάμε δηλαδή για διαγραφές οφειλών με απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Δεν είναι αυτό δηλαδή που λέμε προσφυγή κτλ. Ακούμε πρόστιμα, γιατί κάποια στιγμή έρχεται ο ελεκτικός μηχανισμός, κάνει τη δουλειά του, βάζει πρόστιμο στην εταιρεία. Αλλά το θέμα είναι τελικά αν εισπράτεται αυτό το πρόστιμο. Φαντάσου τι λίστο συμμορίτες ήταν εκείνοι που φάγανε το πρόστιμο των 5 δις. Δηλαδή φαντάσου τι ατασταλία βρήκανε. Λοιπόν, αλλά φιλαράκια τώρα, όλοι μια παρέα είμαστε μεταξύ μας. Μεταξύ, όπως λέμε. Μιλάμε για πλήρη διαγραφή. Δεν έχει έρθει σε ένα διακανονισμό. Τίποτα. Όχι. Διαγράφηκα. Το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, το 2009 πέφτει στα 731 εκατομμύρια, τα 732 εκατομμύρια. Και το 2010, χρονιά κρίσης, πιάσαμε περίπου το 1 δισεκατομμύριο. Αλλά δεν κατά τα άλλα, τα λεφτά υπάρχουν. Και μέχρι σήμερα τι γίνεται? Δεν το ξέρουμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα βγει τώρα η έκθεση Ελεκτικού Συνεδρίου. Εάν πραγματικά δουλεύει το Ελεκτικό Συνεδρίο, γιατί είναι σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Λοιπόν, μιλάμε για 19. Αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν τα παίρνουμε και αυτά τα στοιχεία, τέλος πάντων, να τα κραδένουμε όλη την ημέρα και να λέμε ότι αν είχαμε μαζέψει αυτά τα χρέη. 19,2 δις σε τιμές 11. 19,2 δις. Ναι. Το επιχείρημα του Αλογοσκούφη και του κάθε Υπουργού Οικονομικών. Γιατί δεν μπορούμε αυτό να το ζητήσουμε, γιατί θα κλείσει η επιχείρηση και θα δημιουργήσει ενέργεια. Δηλαδή, τελικά δεν φορολογούμε. Δεν τηρείται η νομοθεσία στις ελληνικές εταιρείες. Τίποτα. Και όχι μόνο. Διότι μας απειλούν συνεχώς είτε ότι θα φύγουν, έτσι. Μάλλον αυτό είναι το μόνιμο. Ότι θα κλείσουν και θα φύγουν και θα πάνε αλλού και θα έχουμε ανεργία. Χρησιμοποιώντας ομήρους τους εργαζόμενους που απασχολούν, τους χρησιμοποιεί μπροστά, όπως πάντα, όπως οι χιτλερικοί στον πόλεμο βάζανε στα τρένα για να μην ανατινάζουν οι παρτιζάνοι, οι αντάρτες. Βάζανε τους ομήρους μπροστά, τους δένανε πάνω στα τυπομηχανές και στα τρένα από την εξωτερική μεριά. Έτσι ακριβώς χρησιμοποιούν αυτοί οι εργοδότες. Εγώ τους μεσαγωγικά, γιατί δεν δίνουν δουλειά. Εκμεταλλεύονται τη δουλειά των άλλων. Το να σου δίνουν ένα μεροκάματο και από την άλλη να φοροδιαφεύγουν ή να βάζουν στην τσέπη τους πιστωμένα χρέη και οφειλές αντί να τα αποδίδουν στο ελληνικό δημόσιο. Εννοείται ότι αν κάνουμε
αυτή την πρόσθεση και την αφαίρεση, θα καταλάβουμε ποιος είναι ωφελημένος. Βεβαίως, πίσω από αυτό το πράγμα, και εγώ επειδή καταλαβαίνω τώρα, εντάξει, δικά μας τα παιδιά από το Πανεπιστήμιο του Τσίκακο, και καλό είναι να τα προβάλλουμε και τα λοιπά πράγματα, και από ό,τι φάνηκε σα τηλεόραση και που ιδιαίτερα νέα, και κρίμα γιατί έχουν εμπλέξει τέτοια ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, επιλογή τους. Δεν κάνανε βεβαίως οι συνάδελφοί σου δημοσιογράφοι αντίστοιχη ιστορία όταν βγήκε η έκθεση με την παγκόσμια διακίνηση μαύρου χρήματος που μας έβγαζε κορυφαία χώρα στον κόσμο. Χώρα, ναι. Το περάσαν στα ψηλά. Στα ψηλά πέρασε μια είδηση πάνω από τις κηδείες. Ανάμεσα φαρμακεία και κηδείες. Παπ! Πέρασε έτσι. Κανένα αφιέρωμα. Και εκεί δεν γίνεται 10,2 δις. Εδώ μιλάμε για 200 δις το 10 και το 11 μόνο. Εγώ υπόσχομαι στους αναγνώστες να το παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή αναλυτικά σε μια από τις στους ακροατές. Ναι. Την έχω αναλυτικά και πώς βγαίνουν και πώς μπαίνουν. Για να γιατί δείτε, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί έχουμε τέτοιο τραπεζικό σύστημα και γιατί έχουμε τέτοια κατάσταση στη χώρα. Μιλάμε για 200 δις μόνο το 2010 και το 2011. Όχι τίποτα άλλο, γιατί βγαίνουν κάποιο τελευταίο καιρό και λένε ότι αν κάνουμε τις συναλλαγές μας με την χρεωστική κάρτα και όχι με χρήμα, θα λυθεί το θέμα του μαύρου χρήματος. Ναι, βεβαίως. Απλά θα αρπάζουν από αυτούς που έχουν κανονικό χρήμα για να διευκολύνουν τους άλλους. Όλο μας το πρόβλημα αυτό είναι και γιατί τότε δεν το κάνουν τόσα χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, αν είναι να καταπολεμήσουμε το μαύρο χρήμα, κάτε το, είναι πολύ απλό. Όπως έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί σε αυτό το πράγμα έχει άμεση σχέση, ο κύριος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, σε συνέντευξή του Financial Times. Είδες που έχω πει ότι όλα τα μαθαίνουμε από τις εφημερίδες του εξωτερικού τελικά πια τον τελευταίο καιρό. Είπε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει το El Dorado για τους επενδυτές. Μην ανοίξετε σαμπάνιες μέχρι να μάθετε τι είναι το El Dorado. Ότι για τον κύριο Αθανασόπουλο υπήρξε η Ελλάδα El Dorado, αυτό είναι σίγουρο. Ήταν ένας αποτυχημένος για αυτόν, ο οποίος οδήγησε σε χρεοκοπία τη ΔΕΗ, επί διοίκησής του πήγε σε χρεοκοπία. Αποθετικά πρόσημα σε αποδόσεις. Ένα μονοπόλιο, έτσι. Ένα μονοπόλιο. Το πώς το πετυχαίνεις αυτό το πράγμα απίστευτο. Πρέπει να γίνει case study στα σχολεία business school, ας πούμε, δε, αυτό το πράγμα. Πως ένας αποτυχημένος πήγε τώρα να μας κάνει El Dorado την Ελλάδα. Γιατί είναι αποτυχημένος? Γιατί χρέωνε τεράστια ποσά στον εαυτό του και στη διοίκησή του, αυτούς που διέριζε ο ίδιος. Το κόστος, το λειτουργικό, το τίναξε στον αέρα μόνο και μόνο για να παίρνει μπόνους πάνω στα μπόνους και τώρα αναλαμβάνει την Ελλάδα. Να θυμίσω μόνο στους ακροατές τι είναι το El Dorado. Τι ονειρεύεται ο συγκεκριμένος? Όχι, τι είναι στην ιστορία το El Dorado. Και οι συνειρμοί ας τις κάνει ο καθένας τους συνειρμούς. Λοιπόν, το El Dorado ήταν το όνειρο κάθε κονκισταδόρα. Οι κονκισταδόρες όταν πήγαν στην Κεντρική Αμερική ονειρεύονταν και αντιμετώπισαν, ας πούμε, τους μεγάλους πολιτισμούς των Αζτέκων και των Ίνκας. Ονειρεύονταν θα βρουν μια πόλη από χρυσάφι όπου θα τη λαιλατήσουν και θα τα οικονομήσουν χοντρά στην προσπάθειά τους να βρουν την περίφημη πόλη του El Dorado, όπως την ονομάζανε οι ίδιοι, την πόλη του, δηλαδή του χρυσού, εξόντωσαν πάνω από 50 εκατομμύρια γηγενή πληθυσμό και δύο μεγάλες αυτοκρατορίες, δύο μεγάλους πολιτισμούς, τον Ίνκας και τον Αζτέκων. Αυτό για να ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ελλάδα. Εάν εξόντωσαν δύο πολιτισμούς, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξοντώσουν μια μικρή χώρα και ένα μικρό λαό. Βρήκαν κανένα το χρυσό πρόβλημα. Όμως. Αυτό λέω. Κατάλαβες. Βρήκαν το χρυσό. Για τους Ινδιάνους δεν μας ενδιαφέρει για τον πληθυσμό της περιοχής. Εδώ οφείλω να ρίξω και μια σφήνα εδώ, επειδή με εκνεύρισε χθες μια είδηση, την οποία δεν προλάβαμε βέβαια να τη σχολιάσουμε και δεν άξιζε το κόπο τέλος πάντων. Φαίνεται ότι το Λαμπρακιστάν, ο όμιλος του Λαμπράκη, έχει πάρει παραμάγαζο το ΣΥΡΙΖΑ και τον προβάλλει σε κάθε δίκο. Αυτό έφτασε στο σημείο τη χθεσινή εκδήλωση που έκανε με πρωτοβουλία το συντονιστικό των πρωτοβάθμιων σωματείων στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στα μέτρα, όπου παρεπιπτόντως. Αλήθεια, είχε κατέβει το ΕΠΑΜ. Ναι, το ΕΠΑΜ ήταν το μεγαλύτερο μπλοκ από άποψη μαζικότητας. Ναι. Λοιπόν, και αυτό ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Θα ακολουθήσουν και άλλα κλιμακώσεις πολύ μεγαλύτερες. Τέλος πάντων, το Λαμπρακιστάν δήλωνε ότι αυτό ήταν πρωτοβουλία του δικτύου συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, ναι, το έχει πάρει παραμάγαζο, όπως είχε πάρει παραμάγαζο το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό φαίνεται ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Τσακαλώτος,
και ο κύριος Μιλιός. Α, καλά τώρα, να μην τον δουν τον άνθρωπο. Ναι, έτρεξαν να πάνε να βρουν το Ράιχενμπαχ. Λοιπόν, αντιπολίτευση είναι. Κάτσε ρε παιδί μου, να μην ειδωθούν με τον αυτό που κυβερνάει τη χώρα. Εδώ μιλάμε για την αφρόκρεμα του βοηδήσου γάλακτος, συγγνώμη, της οικονομικής σκέψης του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βεβαίως έτρεξαν να πούν στον κύριο Ράιχενμπαχ ότι σας παρακαλούμε, η πολιτική σας δεν πάει. Δηλαδή, και στεναχωρήθηκε ο Ράιχενμπαχ, όπως στεναχωριόταν και τότε όταν ο Λογοθετόπουλος, ο Τσόλακογλου και ο Ράλης, πήγαιναν στο γερμανό Γκάουλάιτερ και του λέγανε: μα δεν βλέπετε, πεθαίνει ο ελληνικός λαός. Πώς στεναχωρήθηκε, αφού εχθές είδε τον Χατζηδάκη ο Ράιχενμπαχ και αμέσως μετά τη συνάντηση δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος, ικανοποιημένος και ό,τι άλλο θέλεις από αυτά που συμβαίνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις τελευταίες 100 ημέρες. Βεβαίως, αλλά εδώ ήταν στεναχωρημένος. Ένα δάκρυ μικρό κύλησε στο μάγουλό του και το κομμωδινή μαλλί άλλαξε χρώμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Ράιχενμπαχ. Με ενδιαφέρει ότι κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το οποίο θεωρείται αντιμνημονιακό, να μην πω τίποτα χειρότερο, λοιπόν, εμφανίζεται και η Ροζουλή αριστερά, το έχει πει ο αρχηγός του, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εμφανίζεται να αναγνωρίζει το ρόλο του Ράιχενμπαχ στην Ελλάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, ότι με το που να το, ούτε στις χειρότερες αποστολές. Ότι κάνει ένα ραντεβού με το Ράιχενμπαχ. Σαν πολιτική, είναι αυτόματα του δηλώνει ότι εγώ αναγνωρίζω το ρόλο σου εδώ. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί μπορεί με και ποιο δικαίωμα είναι ο κύριος Ράιχενμπαχ εδώ, επειδή τον έχει ονομάσει ο Χατζηδάκης συνεργάτη? Παιδί μου, όχι. Σου λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ο κάθε αντιμνημονιακό κόμμα, αν και δεν μου αρέσει αυτός ο ρόλος εμένα, αντιμνημονιακό, τέλος πάντων, σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση, αυτός ο κύριος είναι εδώ, αποφασίζει για μας, παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες. Με ποιο δικαίωμα, το λέω εγώ, και πρέπει να. Να του εκφράσω τις αντιρρήσεις μου πάνω σε αυτό που κάνει. Ο δικηγορικός σύλλογος και άλλοι επιστημονικοί σύλλογοι, αλλά ακόμη και δικαστικοί, αρνήθηκαν να συναντηθούν μαζί του, γιατί δεν έχει θεσμικό ρόλο. Ναι. Δεν μπορεί να του δίνεις εσύ ως αξιωματική αντιπολίτευση θεσμικό ρόλο στη χώρα, όταν θέτει θέμα η ίδια η κοινωνία. Έτσι. Και οι επιστημονικοί της σύλλογοι, αλλά και οι, πώς το λένε, μέρος της δικαιοσύνης, γιατί κάποιο άλλο μέρος. Είναι εσύ λες τώρα ότι δεν είναι εποχές για τέτοιες αυρότητες και τέτοιες. Τι βρούμε, θα έπρεπε να θέσει θέμα. Τι δουλειά έχει αυτός ο κύριος εδώ? Θέμα. Να. Πάρτε την πίσω. Δηλαδή, τι δουλειά έχει ο κύριος Ράιχενμπαχ να λέει στον άλλον το φλούφλι? Τον όποιο. Είναι θέμα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι είμαστε εδώ, απικία? Αν είμαστε απικία και οι κύριοι αυτοί είναι νομοταγείς αντιπολίτευσης απικίας, να μας το πούνε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και επειδή εδώ μιλάμε για δημοκράτες, ναι, και δημοκρατία κτλ. Και βεβαίως δεν ξέρω αν είναι αριστεροί αυτοί οι κύριοι, αλλά πάντως δημοκράτες δεν είναι, ούτε γνωρίζουν τι σημαίνει δημοκρατία. Λοιπόν, γιατί θεμελιώδης λίθος της δημοκρατίας είναι εθνική ανεξαρτησία. Ακούστε λοιπόν τι βγήκε και είπε εν μέσω τρομακτικών κοινωνικών διαδηλώσεων στην Πορτογαλία, εντυπωσιακές διαδηλώσεις. Ναι. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που σε μέγεθος, παλμό, ναι, και σε συνθήματα, στόχους δηλαδή, ναι, πολιτικούς στόχους, γίνονται τέτοιες διαδηλώσεις στην Πορτογαλία από την αρχή της κρίσης και από την αρχή της επιβολή του μνημονίου. Είναι το δικό τους κίνημα των πλατιών που εμείς το είχαμε πριν ένα χρόνο. Πέρυσι. Πολύ μαζικό, πολύ ενθαρρυντικό και ως προς τους πολιτικούς στόχους. Από όσα έχω διαβάσει, είναι εξαιρετικά, προσυδειάζουν σε μεγάλο βαθμό στα προτάγματα που έχει θέσει και που είχε αναδείξει το ΕΠΑΜ και με τις πλατείες αλλά και μετά. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Και μαζί τους ποιοι βγαίνουν και τους υποστηρίζουν? Η Ένωση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το συνδικαλιστικό τους όργανο. Εντάξει, ναι. Το συνδικαλιστικό τους όργανο. Λοιπόν, οι οποίοι βγάλανε λοιπόν μια ανακοίνωση, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή. Εγώ το έχω διαβάσει και στο πρωτότυπο, αλλά έχει μια σημασία. Το συνδικαλιστικό όργανο. Το συνδικαλιστικό όργανο. Ναι. Το οποίο είναι για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των τριών όπλων. Μάλιστα. Έτσι. Και λέει. Κατηγορεί την πορτογαλική κυβέρνηση συνασπισμού ότι καταστρέφει τη χώρα. Έχει μετατρέψει το λαό της χώρας σε ινδικά χειρίδια για κοινωνικά πειράματα και για νέα μέτρα λιτότητας.
Είναι φανερό, λέει στην ανακοίνωση, ότι οι πολιτικές που έχουν επιβληθεί από αυτή την κυβέρνηση έχουν αποτύχει. Έχουν επικεντρωθεί στην αποθεμελίωση των εργαζομένων και των κοινωνικών τους δικαιωμάτων με το να επιβάλλουν και περισσότερα μέτρα λιτότητας, περισσότερη ανεργία και περισσότερη ανασφάλεια. Προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι δεν μένει ότι ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να μείνουν απραγές στο νέο κύμα λιτότητας που σαρώνει την πορτογαλική κοινωνία. Κύριε Πρωθυπουργέ, αναφερόμενος στον Πέδρο Πάσος Κοέλιο, για το καλό της Πορτογαλίας και των Πορτογάλων, κάντε τους τη χάρη, παραιτηθείτε τώρα και φύγετε από τη χώρα. Και καλεί όλους τους ένστολους εν ενεργεία. Γιατί δεν είναι αποστρατή, είναι εν ενεργεία. Κανονικά. Καλεί να συμμετάσχουν στις μεγάλες διαδηλώσεις των πολιτών που γίνονται αυτή τη στιγμή στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου δηλαδή και άλλες, γιατί και οι ένστολοι είναι πολίτες. Μήπως να τη στείλεις αυτή με ένα φάξ και στους δικούς μας εδώ. Συνεχίζει παραπάνω. Οι πορτογαλικές ένοπλες δυνάμεις θα αναγκαστούν να πάρουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στην Τρόικα και σε κανέναν άλλο να συνεχίσουν. Έχουμε νόμιμη εξουσιοδότηση να υπερασπιστούμε το Πορτογαλικό Σύνταγμα και δεν μπορούμε ούτε και πρόκειται να εγκαταλείψουμε ένα έθνος με 900 χρόνια ιστορίας να μαραζώσει επειδή εσείς αποφασίσατε να κάνετε την Πορτογαλία όμοιρο των διεθνών οικονομικών κύκλων. Κοίταξε, γίνεται πολύ χοντρό στο τέλος. Να πάρουμε τις... Όλο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας έχει ορκιστεί στην υπεράσπιση της χώρας να περιφρουρεί το Σύνταγμα και τους νόμους δημοκρατίας. Δηλώνουν κατηγορηματικά και αποκηρύσουν κατηγορηματικά τις πολιτικές που ακολουθούνται γιατί είναι αντίθετες με αυτά που οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται. Ναι. Τώρα για να μην κάποιοι τρελαθούν και νομίζουν ότι είναι χουντικοί που πάνε για... Ότι θα κατέβει ο στρατός στην Πορτογαλία και θα πάρει την εξουσία στα χέρια του. Η ένωση αυτή, στο σύμβολό της και το κατσατικό της, θεωρεί ως απαρχή της την Επανάσταση των Γαριφάλων. Μάλιστα. Για όσους δεν γνωρίζουν, Επανάσταση των Γαριφάλων ήταν 25 Απριλίου 1974, όπου μετά από 4 ολόκληρους μήνες πολιτικής ανυπακοής του πορτογαλικού λαού ενάντια στο καθεστώς του Σαλαζάρ, δικτάτορα Σαλαζάρ, τον οποίο τον είχαν αγκαλιάσει όλοι, μην ανησυχείτε, δεν ήταν δικτάτορας, ήταν για τον λαό του, για τους δυτικούς ήταν ό,τι καλύτερο, 45 χρόνια διαδορία τους είχε λιώσει τους Πορτογάλους. Λοιπόν, τότε αποφασίζει ο στρατός, ένα μεγάλο κομμάτι του, αποφασίζει ο στρατός ότι δεν μπορεί ο λαός να έχει εξεγερθεί, να μην θέλει αυτό το καθεστώς και να το χτυπάει η αστυνομία. Μάλιστα. Με νεκρούς και τραυματίες. Οι πρετοριανοί δηλαδή του Σαλαζάρ. Και να μην υπερασπίσει τον λαό. Όταν κλήθηκε να υπερασπίσει τον λαό, κατέβηκε στους δρόμους, τον υπερασπίστηκε, κατέλαβε την εξουσία και έφερε τη δημοκρατία. Το Σύνταγμα του 1975, το οποίο αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς, είναι υπόδειγμα δημοκρατικού συντάγματος της νεότερης εποχής για την Ευρώπη, αποτελεί υπόδειγμα. Κάνανε τα λυσακά τους οι πουλημένοι πολιτικοί της Πορτογαλίας για να ξεφορτωθούν αυτό το Σύνταγμα που δίνει το δικαίωμα στις ένοπλες δυνάμεις να υπερασπιστούν το λαό και από τον εσωτερικό εχθρό, δηλαδή την καταπάτηση της εξουσίας σε βάρος του λαού. Γι' αυτό λένε αυτοί ότι έχουμε δικαίωμα. Αυτό το ιστορικό γεγονός λοιπόν. Έτσι, και έχει αυτή τη βάση. Ακριβώς γιατί ονομάστηκε η Επανάσταση. Επανάσταση των Γαριφάλων. Γιατί επανάσταση των Γαριφάλων? Γιατί ενώ υπήρχε ένοπλη εμπλοκή του στρατού στην λαϊκή εξέγερση, δεν υπήρχε ούτε ένα θύμα. Είδες, όλα είναι πώς τα χειρίζεσαι τελικά τα ζητήματα. Ναι, γιατί πολύ απλά όταν είδαν οι Πρετοριανοί τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί δεν κατέβηκαν όπως τη δική μας, χαζοχαρούμενα, κατέβηκαν όχι, με με τον οπλισμό που του πλήρωνε ο Πορτογάλος φορολογούμενος. Προστατεύοντας το λαό που ήταν έξω στο δρόμο, μάλιστα είναι εντυπωσιακό. Όποιος έχει διαβάσει τα ιστορικά δεδομένα της Επανάστασης, είναι ότι προκειμένου να μην γίνουν συγκρούσεις και να μην υπάρξουν έστω και άστοχες συγκρούσεις, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με το λαό και υπάρξουν αθώα θύματα, κυκλοφορούσαν στρατιωτικά οχήματα που καλούσαν το λαό να μείνει στα σπίτια του. Βεβαίως
δεν μπορεί να γίνει επανάσταση με το λαό στα σπίτια του. Και κατέβαινε ο κόσμος σοριδών κάτω και αγκαλιασμένος επάνω στα άρματα μάχης, επάνω στα τεθωρακισμένα, αγκαλιά με το στρατό. Να το πούμε έτσι, επί μία ολόκληρη εβδομάδα συγκροτούσαν την επανάσταση. Δυστυχώς η επανάσταση δεν δικαιώθηκε. Αλλά αυτό δεν οφείλεται στους στρατιώτες. Οφείλεται στους πολιτικούς που ήρθαν να φέρουν. Γιατί κάναν το τραγικό λάθος. Ναι. Ποιο? Ναι. Αυτό που κάνουν συνήθως οι επαναστάσεις. Εμπιστεύονται τους παλιούς πολιτικούς. Τους παλιούς πολιτικούς τους έφεραν πάλι στις. Μπράβο. Και πούλησαν. Και τη δημοκρατική. Άρα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, παιδιά, αυτό. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα και είναι πολύ ωραίο που θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτή την ιστορική αναφορά, γιατί είναι και ελπιδοφόρο και είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς να μαθαίνουμε και να βλέπουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα. Δηλαδή αυτά έχουν γίνει, μπορούμε να τα κάνουμε και πράξη και σήμερα και αύριο, γιατί έχουν ξαναγίνει. Αυτό προϋπέθεται κάτι όμως, έτσι. Τι κάνανε οι στρατιωτικοί, πώς δείξανε ότι είναι δημοκράτες? Δεν το δείξανε παρά μονές της εξέγερσης? Όχι, εντάξει, φτιάξανε, αποφασίσανε ξαφνικά, εκείνη τη στιγμή τους ήρθε μια... Φτιάξανε το movimento de forças armadas, το κίνημα δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, μια στρατιωτικοπολιτική οργάνωση η οποία βγήκε ανοιχτά και είπε ότι απέναντι σε αυτό το καθεστώς η μόνη λύση είναι προσωρινή επαναστατική κυβέρνηση, συντακτική σε εθνοσυνέλευση, νέο σύνταγμα. Μάλιστα. Από ό,τι διαβάζω, όσο μου επιτρέπουν τα ελάχιστα που ξέρω για τη γλώσσα την πορτογαλική και όλα αυτά, αλλά από το διεθνή τύπο κτλ., ξαναεπαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Βλέπεις λοιπόν μια επανάληψη εκείνης της κίνησης. Ήδη υπάρχει πολιτική κίνηση μέσω στράτευμα των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα υπάρχουν μεγάλες μονάδες οι οποίες απαγόρευσαν την είσοδο του Υπουργού, των Υπουργών στις καταστάσεις. Αυτές είναι για το λαό. Δεν ανήκουν στην κυβέρνηση των Ανδρικέλων. Έτσι τους είπαν. Μάλιστα. Η οποία δηλώνει αυτό. Επήγει μια νέα προσωρινή κυβέρνηση που θα πηχεί το λαό, νέο σύνταγμα. Μέσα από μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Ξαναεπαναλαμβάνεται, δηλαδή δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία ή τι θα γίνει. Θα το δούμε εδώ, είμαστε και θα το δούμε. Ίσως τελικά οι Πορτογάλοι μας βάλουν τα γυαλιά, δεν ξέρω. Ας γίνει, ξέρεις κάτι, δεν θέλουμε να διεκδικήσουμε. Όχι, πώς θέλουμε. Ας ξεκινήσει από κάπου έτσι αυτό το διαφορετικό και εμείς ας ακολουθήσουμε. Μην είμαστε οι πρωτοπόροι, δεν είναι αυτό το θέμα μας αυτό. Ίσως αυτή, ρε παιδί μου, ίσως τα 900 χρόνια ιστορία τους που επικαλούνται και στο στρατιωτική να βαραίνουν περισσότερο στους ώμους του σύγχρονου Πορτογάλου παρά η υπερχιλιάχρονη ιστορία των Ελλήνων. Σου λέω πραγματικά πολύ χαρούμενη που κλείνουμε έτσι την εκπομπή μας σήμερα, γιατί είναι μια αισιόδοξη εικόνα. Δηλαδή θέλω να κλείνουμε αισιόδοξα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που λέμε θα το ότι δούμε και σε άλλες χώρες. Θα το δούμε και σε άλλες χώρες. Ότι γίνονται πολλά πράγματα και σε άλλες χώρες και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος όμως. Είναι 2 η ώρα. Πρέπει να παραδώσουμε μικρόφωνο σε λίγο στο Χάρη Μπότσαρη. Εκπομπή ΑΕ. Ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα ήταν μαζί σας για μία ώρα. Θα είμαστε πάλι αύριο μαζί, 1 με 2. Μέχρι τότε να είστε καλά. Να είστε εδώ στον Art FM 90,6. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.